στο ηλεκτρονικό εισιτήριο τα προβλήματά μας θα λυθούν μέσα στο Νοέμβρη, για να κλείσουμε για αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ντροπή που θα νιώθαμε αν μπαίναμε μέσα στο 2018 χωρίς την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, για τους λόγους που γνωρίζετε όλοι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να εφαρμόσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο και να τα βάλει με τα κυκλώματα διαφθοράς, διακίνησης πλαστών εισιτήριων και όχι μόνο σε αυτό το χώρο. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή να αναζητήσετε το γιατί. Λοιπόν, σας παρουσιάζουμε ένα νομοσχέδιο ρυθμίσεων θεμάτων μεταφορών. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου καλύπτει αυτό που είχαμε πει στην αρχή του χρόνου, ότι φέτος το Υπουργείο τέλειωσε με το μεγάλο εγχείρημα της ολοκλήρωσης των μεγάλων δρόμων, που ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, και θα ασχοληθεί με το κομμάτι των μεταφορών, των αστικών συγκοινωνιών, τον εξορθολογισμό, τις γκρίζες ζώνες που παραλάβαμε, και τις θεσμικές και τις διαχειριστικές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε το πρώτο σχέδιο νόμου, που είναι αρκετές ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, που αποτελούν κατά τη γνώμη μας πραγματικές τομές. Υπάρχει η θεσμοθέτηση συγκεκριμένου πλαισίου για πάρα πολλούς τομείς που δεν υπήρχε σκόπιμα κατά τη γνώμη μας, προκειμένου να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σχέδιο νόμου, για να ξέρετε και τον προγραμματισμό του Υπουργείου, που θα εξετάζει όλο το πλέγμα των διαδικασιών και όλο το πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης. Θα είναι το επόμενο. Θα είναι και οι εξετάσεις, θα είναι και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θεσμοθετούμε και υποστηρίζουμε τις νέες τεχνολογίες και τις πλατφόρμες και του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση με όσα διακινούσαν τις προηγούμενες μέρες. Θεσμοθετούμε μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας. Δεν είμαστε ενάντια στην αξιολόγηση. Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης και μάλιστα σε πάρα πολλούς τομείς είμαστε και πιο σκληροί. Πρέπει να τηρούνται από όλους. Δίνουμε παιδευτικό και όχι εισπρακτικό χαρακτήρα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κάποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και δεν έχουν έδρα εδώ και έχουν υποκατάστημα, για παροχές υπηρεσιών που γίνονται στη χώρα και για πελάτες που είναι στη χώρα, και στη μετοχική του σύνθεση υπάρχουν εταιρείες της μορφής που ανέφερα. Είναι πολιτικό θέμα. Πώς το κάνουμε? Εμείς δεν πιστεύουμε σε μια τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι ελληνικό θαύμα αυτό το πράγμα. Να μην φορολογούνται εταιρείες καινοτομίας. Τις λατρεύουμε αυτές τις εταιρείες και λατρεύουμε και την καινοτομία που έχει και η TaxiBit ή θα αναπτύξει συνέχεια. Και τη στηρίζουμε κιόλας. Αλλά δεν μπορεί να έχουν άλλου είδους ασυλία σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό.